Και θέλω να ακούσετε λίγο προσεκτικά έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έναν λόγο διακριτό για την ιππιότητά του αλλά τη σταθερότητά του. Είναι ο κύριος Ξενοφών Κοντιάδης, καθηγητής δημοσίου δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλειας στο τμήμα δημόσιας διοίκησης του Παντιού Πανεπιστημίου, πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου. Καλημέρα, κύριε Κοντιάδη. Καλημέρα σας, κύριε Ζαχίνη. Νομίζω ότι έχουμε αλλάξει πίστα από χθες, εκτός αν κάνω λάθος. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, θα έλεγα, πράγματι. Δεν ξέρω τι ακριβώς υπάρχει μέσα στις επιστολές του κυρίου Ράμου. Αυτό όμως το οποίο, ειλικρινά σας λέω, με έχει θλίψει ιδιαίτερα είναι ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε όχι μόνο η κυβέρνηση, καταρχάς βέβαια η κυβέρνηση, αλλά και πάρα πολλά μέσα τα οποία πρόσκειται στην κυβέρνηση με αήθεις και αντιθεσμικές επιθέσεις προς τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ και προς τα μέλη της ΑΔΑΕ, τα οποία δεν κάνουν τίποτα περισσότερο από το να κάνουν τη δουλειά τους. Και μάλιστα να κάνουν αυτά τα οποία ρητά προβλέπονται στον πολύ πρόσφατο νόμο του Δεκεμβρίου 5002 του 2022 που ψήφισε η κυβερνική πλειοψηφία και προβλέπει ρητά, θα σας διαβάσω και τη διάταξη γιατί δεν χρειάζεται να είναι κανείς νομικός για να την καταλάβει, ότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ ενημερώνει για θέματα άρσεων απορρίτου επικοινωνιών τον πρόεδρο της Βουλής, τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Είναι το άρθρο 8 του πρόσφατου νόμου 5002 που ψήφισε η κυβέρνηση. Έχει υποχρέωση ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ να ενημερώσει. Δεν ενημερώνει επειδή αυτά που ακούγονται τα τρομερά έχει κάποια πολιτικά ή άλλα κίνητρα. Είναι δουλειά του. Δεν μπορεί να μην το κάνει. Όπως δεν μπορεί, προσέξτε, αυτό έχει μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε τι παίζεται εδώ, δεν μπορεί ούτε η Βουλή να αρνηθεί να ενημερωθεί. Δηλαδή δεν είναι στη διακριτική της ευχέρεια δικαίωμά της να ενημερωθεί ή να μην ενημερωθεί, να αναβάλει επαόριστον ενδεχομένως την ενημέρωση. Είναι υποχρέωσή της να ενημερωθεί. Πρόκειται για ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, την προστασία των επικοινωνιών, η άρση της... του απορρίτου είναι μία εξαίρεση. Όταν έχουμε τέτοιες άρσεις είναι η ΑΔΑΕ αρμόδια κατά το Σύνταγμα να ελέγχει αν όλα έχουν γίνει σύνομα και τα ευρήματά της υποχρεούται να τα δώσει στη Βουλή και η Βουλή υποχρεούται να ενημερωθεί. Μισό λεπτό. Διευκρινίστε μας κάτι γιατί εσείς το κατέχετε καλά. Εμείς δεν είμαστε οι ειδικοί επιστήμονες. Προσπαθώ να το πω πολύ απλά. Ναι, ναι. Η επίκληση από πλευράς του Προέδρου της Βουλής ήταν ότι δεν μπορείς να εμφανίζεσαι αυτόκλητα, κύριε Ράμο, και να λες θέλω να σας ενημερώσω. Δεν εμφανίζομαι αυτόκλητα. Έπρεπε να απαντήσει ο κύριος Ράμος και απάντησε νομίζω ο κύριος Ράμος με την ευγένεια και με την θεσμική συμπεριφορά που τον διακρίνει. Εμφανίζεται στη Βουλή διότι έχει υποχρέωση σύμφωνα με τον νόμο, ρητά και ξαναλέω, τον πολύ πρόσφατο νόμο του περασμένου Δεκεμβρίου. Διάβασα το άρθρο 8. Τι λέει? Έχει υποχρέωση ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ να ενημερώσει για θέματα άρσεων απορρίτων επικοινωνιών τον πρόεδρο της Βουλής, τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Είναι υποχρεωμένος να εμφανιστεί στην αρμόδια επιτροπή. Η Βουλή οφείλει να τον ακούσει. Έχουμε αντίστοιχες προβλέψεις. Μη σας τις διαβάζω, παρότι είναι απλά ελληνικά. Δεν λένε κάτι που χρειάζεται ερμηνεία. Είναι πολύ απλά αυτά που λέει και ο κανονισμός της Βουλής σχετικά με την υποχρέωση της Βουλής να τον ακούσει και την υποχρέωση του Πρόεδρου της ΑΔΑΕ να δώσει ό,τι στοιχεία έχει. Μάλιστα. Δεν μπορεί να τα κρατάει στο σιρτάρι του. Είναι σαφές. Θέλω να σταθούμε στο εξής. Με βάση αυτά που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, μένει να δούμε και την διαστόματος κάποιου πλήρη επιβεβαίωσή τους. Φέρεται να παρακολουθείται ένας υπουργός, πάω στο Έλασον, και τουλάχιστον η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για 2 χρόνια. Ακούω σήμερα το πρωί τον Υπουργό Επικρατείας που λέει «Μπορεί να έχει συμβεί αυτό, προσέξτε τη διατύπωση, όμως είναι θέμα της δικαιοσύνης στην οποία επαφιόμαστε». Με πλήρη διαφάνεια να αποφανθεί πρώτον και δεύτερον πάντως όχι σε γνώση της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού ενδέχεται να υπάρχει ένα κύκλωμα μέσα στην ΕΥΠ που να λειτουργεί παραθεσμικά. Η δικαιοσύνη θα το αναδείξει. Μάλιστα. Αυτό το οποίο κάνει εδώ ο Υπουργός Επικρατείας, ο οποίος την χάνει να είναι και συνταγματολόγος, είναι να δίνει όλη την αρμοδιότητα στη δικαιοσύνη και να ξεχνάει ότι έχουμε μια ανεξάρτητη αρχή, να ξεχνάει ότι έχουμε ένα κοινοβούλιο. Και παράλληλα βέβαια να ξεχνάει ότι η ελληνική δικαιοσύνη μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα,
δεν έχει κάνει τίποτα εκτός από το να ελέγξει αυτούς οι οποίοι κάνουν αποκαλύψεις για όσα συμβαίνουν και όχι να ελέγξει αν αυτές οι αποκαλύψεις ευσταθούν ή δεν ευσταθούν για να διώξει τα όποια κυκλώματα. Έχουμε αυτή τη συζήτηση με μηνύσεις που έχουν κατατεθεί, μηνυτήριες αναφορές στον Άριο Πάγο, στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου από τον περασμένο Ιούλιο, τέλη Ιουλίου. Έχουμε τις παραιτήσεις του διοικητή της ΕΕΠ, του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού και ένα σκάνδαλο ευρωπαϊκών διαστάσεων από τις αρχές Αυγούστου και η δικαιοσύνη δεν έχει κάνει τίποτα. Θα μου πείτε, η δικαιοσύνη δουλεύει με το δικό της ρυθμό. Βέβαια, για μια γνωμοδότηση του Αριού Πάγου βρήκε χρόνο ο εισαγγελέας να τη διατυπώσει για να πει τι, ότι δεν πρέπει η ΑΔΑΕ να κάνει ελέγχους. Δηλαδή, αν περιμένουμε από αυτή τη δικαιοσύνη να λύσει το πρόβλημα, εντάξει, ας περιμένουμε, αλλά γιατί ξεχνάμε ότι εδώ έχει πολύ συγκεκριμένη αρμοδιότητα συνταγματική η ΑΔΑΕ και τη βγάζουμε από το κάδρο και γιατί ξεχνάμε ότι η Βουλή είναι υποχρεωμένη να ενημερωθεί και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ είναι υποχρεωμένος να την ενημερώσει. Γιατί τα αφήνουμε όλα αυτά έξω? Για να περιμένουμε αν και πότε κάποιος άλλος θα αποφασίσει να κάνει τη δουλειά του? Κύριε Κοντιάδη, επειδή κατέχετε και υπηρετείτε το συνταγματικό δίκαιο, εγώ θα σας κάνω μια πολύ πιο αφελής και απλή ερώτηση. Υποτεθείστε ότι είστε υπουργός μιας κυβέρνησης ή ο πρωθυπουργός αυτής της κυβέρνησης και υπάρχει εικασία, υποψία, καλόπιστα το λέω, ότι ένα τμήμα της ΕΕΠ έχει αυτονομηθεί και παρακολουθεί, θα το πω λαϊκά, όποιον γουστάρει. Δεν θα σπεύσετε ως κυβέρνηση άμεσα να δείτε τι έχει συμβεί όταν μέσω παρακολουθούμενους είναι η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων? Ανταυτού βλέπουμε όμως να συμβαίνουν άλλα πράγματα. Να γίνεται μια αήθης, ξαναλέω, επίθεση, η οποία εμένα μου θυμίζει αυτά τα οποία γίνονται στην Ουγγαρία του Όρμπαν ή στην Πολωνία. Δηλαδή να προσπαθεί κανείς να κάνει bullying, για να το πούμε απλά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Να κάνει bullying στον πρόεδρο μιας ανεξάρτητης αρχής που κάνει τη δουλειά της, που ζητάει τι, να ενημερώσει με βάση τον νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε. Δεν είναι καν ο παλαιότερος νόμος του 2003, είναι ο εντελώς πρόσφατος που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία το Δεκέμβριο. Να μην θέλει να ενημερωθεί η Βουλή, να αρνείται η πλειοψηφία δηλαδή να ενημερωθεί. Αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα. Αντί αυτή τη στιγμή να έχει κινηθεί γη και ουρανός για να αποκαλυφθεί αν υπάρχει αυτό το κύκλωμα που λέει ο κύριος Υπουργός, αν υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι μέσα στην ΕΕΠ για όλα αυτά, γιατί η δικαιοσύνη κολυσίεργη. Να θυμίσω ότι παλαιότερα υπήρχαν υποθέσεις οι οποίες λίμναζαν και ξαφνικά μέσα σε 10 μέρες φτάσανε φάκελοι επιφακέλων δικογραφιών στη δικαιοσύνη και πολύ μεγάλα άλλα θέματα ποινικά προχώρησαν σε χρόνο μηδέν. Αυτά γιατί δεν έχει προχωρήσει τίποτα 6 μήνες. Άρα κατά τη γνώμη σας εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ένα δεύτερο θέμα είναι θέμα επίγουσας, επίγοντος χαρακτήρα υπό την έννοια ότι τίθενται και ζητήματα εθνικής ασφάλειας για το κράτος. Διότι η παρακολούθηση, αν υφίσταται της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, δεν είναι μια απλή υπόθεση. Ποιος κατέχει αυτά τα στοιχεία της παρακολούθησης στην τελική, δεν είναι ένα ερώτημα? Όπως έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί στην εκπομπή σας, κύριε Σαχινή, για μένα η παρακολούθηση της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων είναι ζήτημα τεράστιας σημασίας. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων μπορεί να έχει επικοινωνήσει για θέματα που αφορούν την άμυνα της χώρας, για πάρα πολύ ευαίσθητα ζητήματα εθνικής άμυνας, και το να παρακολουθούνται επικοινωνίες του και να μην ξέρουμε ποιος τις έχει παρακολουθήσει, πού έχουν φτάσει τα στοιχεία αυτών των παρακολουθήσεων, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχει κινητοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός. Αντί γι' αυτό βλέπω να γίνεται μια συζήτηση στα ραδιόφωνα από τον Υπουργό ότι ναι, η δικαιοσύνη θα λάμψει την αλήθεια και υπάρχει κάποιο κύκλωμα μέσα στην ΕΕΠ. Αυτά τα πράγματα δεν αντέχουν. Όχι την κοινή λογική, τη στοιχειώδη σοβαρότητα. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος της ΑΔΕ έχει κοινοποιήσει την επιστολή του και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, οφείλει η δικαιοσύνη, δεν το γνωρίζω, ρωτώ, να κινηθεί αυτεπάγγελτα να ελέγξει και την παρακολούθηση των ενόπλων δυνάμεων, ή πρέπει να πάει ένας από τους παρακολουθούμενους, ο αρχηγός Γεθά, επί παραδείγματι, να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά? Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ προείσταται βέβαια της δικαιοσύνης, δεν χρειάζεται όμως ο ίδιος να κάνει κάτι. Έπρεπε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αντί να ασχολείται να γράφει γνωμοδοτήσεις οι οποίες νομικά, όπως υποστηρίξαμε 20 συνταγματολόγοι της χώρας με κοινό μας κείμενο και άλλοι που δεν πρόλαβαν να υπογράψουν, έχει γράψει μια γνωμοδότηση που δεν στέκει νομικά και είναι και αναρμόδιος να τη γράψει. Αντί να ασχολείται λοιπόν με αυτό, με το πώς θα σταματήσει τους ελέγχους η ΑΔΑΕ, η οποία είναι εκείνη η οποία έχει στηρίξει όλες αυτές τις αποκαλύψεις με τους ελέγχους στην ΕΕΠ, με τους ελέγχους στους παρόχους, θα έπρεπε από χθες
να έχει και πολύ μάλλον από τη στιγμή που λέγονται τέτοια πράγματα από την Υπουργό Επικρατείας, να έχει κινήσει γη και ουρανό για να προχωρήσει μια έρευνα, μια εισαγγελική έρευνα για αυτά τα πράγματα που καταγγέλλονται. Μάλιστα. Ο φίλος ο Γιάννης από την Αθήνα λέει: θέλω μια ερώτηση στον εξαίρετο κύριο Κοντιάδη. Αν κάποιος αποδειχτεί το αφήγημα περί ρηπαρών δικτύων εντός της ΣΕΙΠ και ότι ήταν, τελούσαν εν αγνία η λειτουργία τους και της ίδιας κυβέρνησης, η παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΘΑ με βάση το Σύνταγμά μας και τους νόμους δεν αποτελεί πράξη κατασκοπίας? Τι θα έπρεπε να έχει συμβεί σήμερα κιόλας? Υπάρχουν προφανή αδικήματα τα οποία έχουν τελεστεί αν ισχύουν αυτές οι εικασίες, γιατί αποδείξεις δεν έχουμε στα χέρια μας ακόμη, και λέω ακόμη διότι ενδεχομένως υπάρχουν στο φάκελο που έδωσε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ στους αρχηγούς ή στον πρόεδρο της Βουλής με βάση την υποχρέωση που έχει να το πράξει. Εάν όμως αποδειχθούν αυτά τα πράγματα ή έχουμε ισχυρές ενδείξεις, μιλάμε εδώ για κακουργήματα τα οποία θα πρέπει να παρμευθούν άμεσα στη δικαιοσύνη. Τώρα, θεσμικά, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, κύριε Κοντιάδη, γιατί έχετε και ανελειμμένες υποχρεώσεις. Πού πιστεύετε ότι στην ουσία βρισκόμαστε πλέον? Διότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει θεσμούς με προβλήματα. Δημοκρατική πολιτεία με προβλήματα, αλλά πάντως με θεσμούς. Πού βρισκόμαστε? Έγινε μια μεγάλη συζήτηση χθες με αφορμή τον τίτλο αυτής της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 η ώρα με τη συμμετοχή του κυρίου Αλιβιζάτου, του κυρίου Βενιζέλου, τη δική μου και της κυρίας Καμτσίδου, με θέμα ακριβώς της παραβιάσης του απορρίτων επικοινωνιών, την προστασία του κράτους δικαίου και με έναν υπέρτιτλο «Μένουμε Ευρώπη?» ερωτηματικό. Αυτό είναι το ερώτημα δυστυχώς. Κάποιοι δώσαμε έναν αγώνα το 2015 για να υποστηρίξουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη ένα δημοψήφισμα δεν ήταν ο συνταγματικά ορθός, δεν είχε δοθεί αρκετός χρόνος τότε, δεν ήταν σαφές το ερώτημα, αποδείχθηκε ενδεχομένως και ότι το αποτέλεσμα αυτού του δημοψήφισμα δεν έγινε σεβαστό. Αυτά ήταν συνταγματικά ζητήματα που τα αναδείξαμε. Σήμερα υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Μένουμε Ευρώπη είναι το ερωτηματικό. Τηρούμε τον ευρωπαϊκό, τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού νομικού και πολιτικού πολιτισμού ή βαίνουμε προς μια ορμπανοποίηση της χώρας? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, πρέπει να υπάρχουν και άλλοι ράμοι που θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πρέπει η δικαιοσύνη να σηκώσει τα μανίκια. Πρέπει στη Βουλή να αποκαλυφθούν τα πάντα, στην αρμόδια επιτροπή. Πρέπει να σταματήσει αυτή η συγκάλυψη. Θέλω να απαντήσετε και στο φίλο τον Αλέξη. Κύριε Κοντιάδη, λέει, σας παρακολουθώ μέρες και την αρθρογραφία σας. Ειλικρινά θέλω να μου απαντήσετε, κατά τη γνώμη σας, μία σωστά συμπεριφερόμενη σε αυτή την κρίση, γιατί κρίση είναι, κυβέρνηση, τι θα έπρεπε να πράξει? Η κυβέρνηση θα έπρεπε να πρώτα απ' όλα να ελέγξει όπως έχει υποχρέωση, και μάλιστα ήταν όλο αυτό το διάστημα υπό τη διοικητική και πολιτική υποπτία του ίδιου του Πρωθυπουργού, η ΕΕΠ. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, μπροστά στην αποκάλυψη αυτού του σκανδάλου, να παραιτηθεί αυτή η κυβέρνηση, να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός. Παρέτηση του Πρωθυπουργού συνεπάγεται όχι απαραίτητος διάλυση της Βουλής. Βέβαια, ήδη πλησιάζουμε στον χρόνο των εκλογών. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, το έχει υποστηρίξει και άλλος συνταγματολόγος εκτός από μένα από το καλοκαίρι, να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Δεν είμαστε εμείς οι συνταγματολόγοι που θα το πούμε, γιατί έχουν υποθεί διάφοροι εξυπνακισμοί εδώ πέρα. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε τι σημαίνει, τι συνεπάγεται η πολιτική ευθύνη. Η πολιτική ευθύνη είναι αντικειμενική, είναι μη μεταβιβάσιμη. Αν υπάρχουν τέτοια τέρατα μέσα στην ΕΕΠ, είτε εν γνώση είτε χωρίς γνώση, λειτουργήσαν με τρόπο επιβλαβή για την εθνική ασφάλεια και την εθνική άμυνα, τότε αυτή η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί. Ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί. Δεν το έχει πράξει. Δεν του καταλογίστηκε η πολιτική ευθύνη, την οποία εμείς επισημαίνουμε. Δεν θα την καταλογίσουμε εμείς. Είναι άλλο να την επισημάνεις, να την αναδείξεις, να την εξηγήσεις, και άλλο να καταλογιστεί από τη Βουλή. Η Βουλή δεν την έχει καταλογίσει. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση συνεχίζει την πορεία της και λυπάμαι αν μετά από τη χθεσινή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου πορεύεται με τον τρόπο που πορεύεται, επιτιθέμενοι σε ανεξάρτητες αρχές οι οποίες προσπαθούν να βοηθήσουν αυτό το κράτος να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο συνταγματικό κράτος. Δεν σας καλύπτει ότι ο Πρωθυπουργός ανέλαβε εξ αρχής την πολιτική ευθύνη για όσα έχουν συμβεί, υπό την έννοια ότι τελικώς αυτός που αποδίδει την ευθύνη υπέρτατα είναι ο λαός? Έτσι δεν είναι?
Δεν σας κάλυψε. Ο τελικός κριτής είναι ο λαός. Ναι, αλλά η πολιτική ευθύνη, η οποία όπως είπα είναι αντικειμενική και μεταβιβάσιμη, δεν την αναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός λέγοντας ναι, κάναμε κάποια λάθη στην ΕΕΠ. Έχει κάποιες συνέπειες. Και αυτό το σκάνδαλο στην πορεία αυτών των μηνών, των 6 μηνών, συνεχώς αποκαλύπτει καινούργια πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και θα έλεγα και ποινικά αδικήματα. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Απαντήστε αν θέλετε και στο ερώτημα του φίλου του Χρήστου. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης πάει στη Βουλή σήμερα. Ενδέχεται να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Αν αυτή απορριφθεί, η πολιτική ευθύνη αναβιβάζεται σε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, η πολιτική ευθύνη δεν μεταβάζει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η κοινοβουλευτική ομάδα και ο κάθε βουλευτής που θα στηρίξει αυτή την κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη να στηρίξει την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι αναλαμβάνει και την ευθύνη για όσα έχουν γίνει στην ΕΕΠ, για τις παρακολουθήσεις τις σύνομες ή τις λιγότερο σύνομες. Αυτό είναι μια άλλη ευθύνη την οποία έχουν οι πολιτικοί και οι διοικητικοί προϊστάμενοι. Μάλιστα. Και τέλος, ο φίλος ο Βασίλης, με αυτόν κλείνουμε. Κύριε Γκοντιάδη, γιατί καλόπιστα δεν δέχεστε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να μην γνώριζε τι γινόταν μέσα στην ΕΕΠ από ένα τμήμα της, το οποίο παρακολουθούσε τους πάντες, ενδεχομένως και τον ίδιο? Το δέχομαι. Απολύτως το δέχομαι. Μέχρι αποδείξεις του εναντίου, ο Πρωθυπουργός είπε δεν γνώριζα, πολύ ωραία. Ξαναλέω όμως και θέλω να το εξηγήσω αφού δεν ήταν σαφές. Αντικειμενική και μη μεταβιβάσιμη σημαίνει ότι είτε ήξερε είτε δεν ήξερε, από τη στιγμή που έχει την διοικητική και πολιτική ευθύνη για την ΕΕΠ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από τη στιγμή που εκείνος το πήρε αμέσως μετά τις εκλογές του 2019 επάνω του αυτό το βάρος, από τη στιγμή που εκείνος όρισε το διοικητή, από τη στιγμή που εκείνος άλλαξε τον νόμο προκειμένου να πληρεί τα προσόντα του διοικητή της ΕΕΠ ο εκλεκτός του, από τη στιγμή που όλο αυτό το διάστημα έγιναν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία επέτρεψαν, αν θέλετε, στην ΕΕΠ να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργήσε ακόμη και η αναγνία του, η ευθύνη παραμένει στα χέρια του. Και η ευθύνη, ξαναλέω, είναι αντικειμενική. Δεν είναι γνώριζα, το έκανα σκόπιμα, εγώ έβαλα να παρακολουθήσουν. Είτε συνέβη αυτό, είτε δεν συνέβη, η ευθύνη υπάρχει. Από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε συνέχεια σε αυτή την ιστορία και μάλιστα σε υψηλούς τόνους. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κοντιάδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Γεια σας. Αυτά από τον κύριο Ξενοφόντα Κοντιάδη.